πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Κρήτη όσον αφορά τα χειρουργεία. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Ακούσαμε νωρίτερα κάποια στοιχεία και από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, αλλά και από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λοιπόν, σε επίπεδο Κρήτης εκκρεμούν 13.000 περίπου χειρουργεία στα κρητικά νοσοκομεία, δηλαδή μιλάμε για 13.000 χειρουργεία σε αναμονή. Και από τα 13.000, μόνο τα 6.000 χειρουργεία αφορούν χειρουργεία γενικής αναισθησίας που εκκρεμούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό, εγώ δεν είμαι γιατρός, αναλύω όμως τους αριθμούς, είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για την Κρήτη. Μιλάμε για 13.000 ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν. Θα δώσουμε όμως το λόγο στον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μενεγάκη. Κύριε Μενεγάκη, μείον 10 γιατρούς, μείον 25 νοσηλευτές. Επίσης, θα έχουμε και από το νέο έτος και νέες αποχωρήσεις. Έχουμε νέα δεδομένα στον χώρο της υγείας με τα απογευματινά χειρουργεία και όχι μόνο. Πώς βλέπετε να κυλάει το όλο σύστημα, τι προβλέπετε από το νέο έτος? Καλησπέρα καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, και σε όλους όσους βρίσκονται στο στούντιο. Όντως, η κατάσταση δεν είναι η πιο ευχάριστη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο που έχει βγει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στη πραγματική ανάγκη για παραμονή των γιατρών στο ΕΣΥ. Ταυτόχρονα έχουμε πολλές αποχωρήσεις και άλλου προσωπικού και ιδιαίτερα νοσηλευτικού, διότι το μεγαλύτερο μέρος φεύγει είτε με σύνταξη, είτε λόγω επειδή προτίμησε να πάει σε κάποια νοσηλευτική ειδικότητα, είτε σε σχολικοί νοσηλευτές με το οποίο παίρνουν τα ίδια λεφτά και έχουν λιγότερο φόρτο εργασίας. Και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη θέση. Και σίγουρα χρειαζόμαστε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο που έχουμε σαν ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη σε χειρουργούς, σε αιματολόγους, σε μασπίτες. Σε αιματολόγους, σε παιδοψυχίατρο, σε αναισθησιολόγο. Δυστυχώς είναι και ειδικότητες που κάποιες από αυτές πολύ δύσκολα βρίσκονται. Το νοσοκομείο έχει ζητήσει όντως να καλυφθούν οι θέσεις. Δεν είναι όμως και τόσο εύκολο να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Απλώς είναι ανάγκη όντως να γίνει ό,τι μπορεί για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Κύριε Μενεγάκη, θέλω να ρωτήσω, Γεωργία, μισό λεπτό να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Μενεγάκη. Γνωρίζουμε ότι το Βενιζέλιο είναι μέσα στα 3 μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει μόνο τις ανάγκες του νομού Ηρακλείου. Έχει πολλά περιστατικά και από τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, αλλά και από περιοχές εκτός Ελλάδος. Και από τα νησιά. Και από τα νησιά, ακριβώς. Έχω ακούσει πολλές φορές, επειδή χρόνια ασχολούμαι με το ρεπορτάζ υγείας, ότι η αποψήλωση του Βενιζελίου είναι η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχει μερίδιο ευθύνης από την πλευρά των εκάστοτε διοικήσεων αλλά και των εργαζομένων που δεν διεκδίκησαν περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι αποχωρήσεις που έχουν γίνει είναι ότι δεν δίνονται τα κίνητρα που θα έπρεπε στους γιατρούς για να παραμείνουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια διοίκηση να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, από τη στιγμή που δίνεται μισθολογικά, δεν έχουν το κίνητρο να παραμείνουν οι γιατροί και δεν τη δέχουν ούτε επιστημονικό ούτε κάποιο άλλο κίνητρο για να παραμείνουν, είναι λογικό να αποχωρούν. Και ιδιαίτερα όταν είναι λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Γιατί περισσότεροι γιατροί που φύγανε είναι λίγο πριν τη συνταξιοδότηση ή φεύγουν κανονικά με τη συνταξιοδότηση και ακολουθούν μετά το ιδιωτικό έργο. Τι προβλέπετε από το νέο έτος, τι προβλέπετε, κύριε Μενεγάκη, να μας πείτε? Αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι το νομοσχέδιο δεν έλυσε ιδιαίτερα προβλήματα, διότι δεν δόθηκαν τα κίνητρα που θα έπρεπε κατά τη δικιά μας άποψη. Δηλαδή, κίνητρα πιο πολύ έπρεπε να δοθούν μισθολογικά, σε σημείο τέτοιο που να είναι ένα δέλεαρ να έρθουν. Δεν ξέρω αν το να μπορούν να έχουν ένα ιδιωτικό ιατρείο έξω ή να κάνουν εδώ πέρα τα χειρουργεία τα απογευματινά είναι αρκετά για να επιστρέψουν οι γιατροί που έχουν φύγει. Και το ζητούμενο για μένα είναι ότι τα χειρουργεία θα γίνουν. Όλα αυτά εντάξει. Θα υπάρχει όμως το αντίστοιχο προσωπικό και υποδομές για να σηκώσουν το βάρος όλων αυτών των ασθενών που θα υπάρχουν μετά τα χειρουργεία.
Γιατί ασχολούμαστε όλοι με το να καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός των χειρουργείων που έχουν μείνει πίσω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς είναι και μεγάλος αριθμός. Έχουμε 2.500 χειρουργίες αναμονή. Απλώς. Δεν βλέπω. Τι σημαίνει, κύριε Μενεγάκη, ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά ακόμη, δηλαδή. Πιστεύω ότι ενδεχομένως να μειωθεί. Μπορεί να μείνει και ο πραγματικός αριθμός. Η λίστα κρύβει πολλές διπλοέγγραφες. Από τη στιγμή που κάποιος με το ίδιο άμκα να μπορεί να κλείσει σε λίστα οποιοδήποτε νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Καλά, κύριε Σαρεδάκη, και διπλοεγγραφές να υπάρχουν. 2.500 χειρουργία μόνο για τον Βενιζέλιο, εγώ σας λέω ότι είναι πολλά. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Αυτό ακριβώς. Είναι πολλά, αλλά πολλά από αυτά μπορεί, επειδή είναι και πιο παλιά, ενδεχομένως οι άνθρωποι να έχουν χειρουργηθεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Από το 2019. Ναι, είναι από το 2019. Μάλιστα. Γεωργία, οπότε, γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως είναι πιο μικρός αριθμός. Να πάμε και στον κύριο Τσικριτσάκη. Βεβαίως, στον κύριο Τσικριτσάκη, τον Νίκο, ο οποίος μας είπε προηγουμένως ποιο θα είναι το μέλλον του νοσοκομείου, έτσι, από το νέο έτος. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στο πάνελ και στους τηλεθεατές μας. Πριν σας απαντήσω, εγώ θέλω να πιαστώ από μία κουβέντα που είπατε, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό που ζούμε τώρα είναι όντως αποτέλεσμα μίας δεκαετίας. Εδώ και μία δεκαετία, με κομμένους οργανισμούς του νοσοκομείου μας, με υποστελέχωση συνεχόμενη του νοσοκομείου μας, φτάσαμε να μιλάμε για το σήμερα. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και το νοσοκομείο έχει όλες αυτές τις αιγύψεις. Και θα πρέπει όλοι να πάρουν και το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογεί και όχι απλά τώρα να κλαίμε πάνω από αυτό. Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου ήταν και είναι πάντα δίπλα στους εργαζομένους. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας, με την κυρία Ιωαννίδου, και να σας μεταφέρω, κυρία Ιωαννίδου, αυτό που εισπράττω τις τελευταίες ημέρες από τον κόσμο. Από όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται για το ότι κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ο κόσμος λοιπόν λέει, και πείτε μας αν είναι έτσι, ότι τόσα χρόνια οι κατά καιρούς κυβερνήσεις έκαναν προσπάθειες να πατάξουν το φακελάκι στα νοσοκομεία και τώρα μάλλον έρχεται να νομιμοποιηθεί. Πώς ακριβώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο Ρεθύμνου αλλά και όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Σε βαθμό που ουσιαστικά όχι υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν πάρα πολλά τμήματα. Φανταστείτε ότι τα εξωτερικά ιατρία του παθολογικού δεν λειτουργούν εδώ και 3-4 χρόνια. Τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν γίνονται εδώ τα τελευταία χρόνια. Και δεν φταίει η πανδημία γι' αυτό. Φταίει η φοβερή υποστελέχωση σε προσωπικό, κυρίως αναισθησιολόγους, αλλά και τις υπόλοιπες ειδικότητες της πρώτης γραμμής. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν, το οποίο δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά είναι και σε όλα τα νοσοκομεία, ειδικά τα περιφερειακά, αλλά και λιγότερο τα κεντρικά, το αναγνωρίζει προφανώς η κυβέρνηση για να κάνει ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο για αυτό το θέμα. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό τι λέει? Λέει ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς θα τα λειτουργήσουμε? Πρέπει να μείνουν οι γιατροί καταρχήν μέσα στα νοσοκομεία, οι οποίοι, όταν λέμε ότι φεύγουν στο εξωτερικό, δεν φεύγουν οι νέοι γιατροί. Πλέον φεύγουν οι μεγάλοι γιατροί, οι γιατροί καταξιωμένοι, οι γιατροί που είναι 20 χρόνια στο ΕΣΥ και που δεν αντέχουν πλέον ή δεν μπορούν να ζήσουν με αυτά τα χρήματα που προσφέρονται. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος να γεμίσουν τα νοσοκομεία? Ο τρόπος λοιπόν είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα των γιατρών. Πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα των γιατρών? Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ως κυβέρνηση, έχουμε να τα δώσουμε αλλού. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Κυρία Ιωαννίδου, λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αν αυτό το νομοσχέδιο. Αυτός ο νόμος αφορούσε το νοσοκομείο Ρεθύμνου με τη δυναμική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Θα ήταν διαφορετικά. Και γιατί το λέω αυτό? Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου γνωρίζουμε ότι έχει μια τεράστια έλλειψη προσωπικού. Σας έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, όχι μόνο εσάς, αλλά και πολλούς συναδέλφους σας να λέτε ότι δεν προλαβαίνετε να βγάζετε τις βάρδιες ή τις εφημερίες. Είδαμε γιατρούς να μετακινούνται από άλλα νοσοκομεία για να καλύψουν εφημερίες, για να μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοί σας και εσείς ρεπό. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μιλάμε για ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
Και πού θα το πάει ο νέος νόμος, δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει ο νέος νόμος? Αντιπροσωπευτικό των περιφερειακών. Ίσα-ίσα είναι το αντίθετο. Δηλαδή, το σχέδιο του νέου νόμου είναι αυτό που είπε και ο κ. Πασπάτης πριν. Είναι το νοσοκομείο Κόμβος, που στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς για την Κρήτη είναι το Παγνί. Ένα νοσοκομείο λοιπόν Κόμβος, όπου εκεί θα γίνονται τα πάντα. Εκεί θα είναι οι γιατροί, εκεί θα γίνονται τα τακτικά χειρουργεία, εκεί θα είναι εξειδικευμένες θεραπείες και τα υπόλοιπα νοσοκομεία θα είναι διακομιστικά και εφημεριακά κέντρα με υποβαθμισμένη λειτουργία, με ανύπαρκτη τακτική λειτουργία, οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο του διακομιστή, το ρόλο του, του να μην πεθάνει κάποιος, ας πούμε, μέσα στο νομό, ας πούμε, και δεν έχει τις πρώτες βοήθειες. Και στη συνέχεια, αυτό καταλαβαίνετε, τον αντίκτυπο που θα έχει για τον κόσμο. Άρα μιλάμε, κυρία Ιωαννίδου, ότι το πρόβλημα μεταφέρεται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, άρα το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, θα γίνει το νοσοκομείο όλων των Κρητικών για όλα τα σοβαρά και λιγότερο σοβαρά περιστατικά. Μα αυτό είναι το σχέδιο, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Αυτή είναι η λογική του νομοσχεδίου. Ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο θα παίρνει ειδικότητα γιατροί. Σου λέει ότι δεν θα διορίζεσαι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο νοσοκομείο Χανίων, θα διορίζεσαι στο Παγνί, στο κέντρο αναφοράς και αυτοί στη συνέχεια θα στέλνουν τους γιατρούς γύρω-γύρω, όποιοι περισσεύουν, όποιοι τέλος πάντων είναι αυτοί που πρέπει να πάνε, ανάλογα με το πώς κρίνουν τις ανάγκες σε κάθε περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα υποβαθμίσει τρομερά την ήδη υποβαθμισμένη κατάσταση που βιώνουμε εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και στα περιφερειακά νοσοκομεία όλης της χώρας. Και αυτό θα είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μιλάμε για λειτουργία, ας πούμε, των γιατρών σε ιδιωτικό επίπεδο. Είναι αστείο να το λέμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 8 εφημερίες το μήνα. Έχουμε κλείσει τα εξωτερικά μας ιατρία, τα πρωινά μας, γιατί δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε. Άρα, τα πρωινά μας ιατρία δεν θα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε πρωινά ιατρία για να κάνουμε απογευματινά ιατρία, για να κάνουμε εξωτερικά ιατρία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνουμε δεν μας αφήνουν να επιβιώνουμε και έτσι πρέπει να πάμε στο εξωτερικό ή να φύγουμε κάπου αλλού, τέλος πάντων, να βρούμε τρόπο για να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Στέλλα, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σαριδά. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω. Στέλλα, πρωτού δώσεις το λόγο στον κύριο Σαριδάκη, θέλει να κάνει μια τοποθέτηση ο κύριος Πασπάτης με αφορμή αυτά τα οποία ακούστηκαν από την κυρία. Ξαναζητάω συγγνώμη, γιατί αναγκάζομαι τώρα πρέπει να απαντάω σε όλα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν εννοούσα ότι αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να ενισχυθούν τα μικρά νοσοκομεία, εννοώ ότι αυτός ο νόμος βασικά ενδυναμώνει στην αρχή τα νοσοκομεία Κόμβους. Νοσοκομείο Κόμβους δεν εννοώ μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη. Δεν μπορεί να πάρει αυτή την ευθύνη μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας, την ειδικότητα θα τη δίνει η Περιφέρεια Κρήτης ή η Περιφέρεια Θεσσαλίας ή η Περιφέρεια και εκεί θα κανονίζει πώς θα γυρνάνε, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Συγγνώμη, κύριε Μανουσάκη. Συγγνώμη, μην με διακόπτετε. Ο ειδικευόμενος είναι εκπαιδευόμενος πρώτα και μετά είναι εργαζόμενος. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, ο γιατρός πρέπει να μάθει ιατρική. Πρέπει να μάθει την ιατρική, την οποία μετά θα εφαρμόσει στον κόσμο. Άρα θα πρέπει να περάσει και από το Βενιζέλιο, και από το Παγνί, και από τα Χανιά, και από το Κέντρο Υγείας. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αν θέλουμε να είμαστε μια σοβαρή δυτική χώρα. Ενδυνάμωση του brain drain. Θα συνεχίσουν να φεύγουν οι γιατροί στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα θα έρχονται και θα πηγαίνουν στην ειδικότητα και δεν θα βρίσκουν ούτε σπίτι να μείνουν. Εάν αυτή τη στιγμή δεν καταλάβουμε τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Βορείου Ευρώπης, όπου υπάρχουν τα μεικτά εργασιακά συστήματα των γιατρών, όπου υπάρχει αξιολόγηση, σκληρή αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού. Και τριπλάση μισή. Και υπάρχει. Και τριπλάση μισή. Γιατί το ξεπερνάτε αυτό, κύριε Πασπάτη? Μα γιατί? Κύριε Μανουσάκη, δεν μιλάμε σε αμφιθέατρο. Σας παρακαλώ. Τριπλάση μισή είναι. Είναι τριπλάση μισή. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Μα ο ειδικευόμενος με 1000 ευρώ, πού θα βρει σπίτι να αλλάζει κάθε 3 μήνες? Είναι ο ειδικευόμενος, το πρώτο θέμα είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κ. Μανουσάκης αυτό. Δεν είναι δουλειά του. Είναι δουλειά μου όμως. Είμαι συντονιστής διευθυντής σε κλινική, όπως ήταν ο κ. Οικουμενίδης. Εκπαιδεύω ειδικευόμενος, πληρώνομαι από το ελληνικό κράτος για να εκπαιδεύω γιατρούς. Λοιπόν, για να το κάνω αυτό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες. Κύριε Πασπάτη. Ναι, αλλά την έλλειψη ειδικευόμενων όλοι την πληρώνουμε.
και την πληρώνουν ειδικότερα στην επαρχία που υπάρχει η μεγάλη έλλειψη ειδικευόμενων. Την πληρώνει και ο κόσμος και οι γιατροί. Δεν θα πάει κανείς. Αυτό που λέει η κυρία Ιωαννίδου και υπενίσθεται ο κύριος Μανουσάκης, ποιος ειδικευόμενος με την παινία που έχουμε σήμερα ειδικευόμενων και νέων γιατρών θα πάει να υποεκπαιδευτεί σε ένα νοσοκομείο. Θα διαλέξουν οι ειδικευόμενοι τα νοσοκομεία τα οποία έχουν τις καλύτερες συνθήκες. Να γυρίσουμε στο Ρέθυμνο για να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σαριδάκη. Στέλλα. Έλεγα λοιπόν, κύριε Σαριδάκη, ότι ακούγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, είπατε πολλές φορές γιατρούς δύο ταχυτήτων και ασθενείς δύο ταχυτήτων μας κάνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή. Τι ακριβώς εννοείτε, πώς το ερμηνεύετε αυτό? Καταρχήν, θα με επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τους ειδικευόμενους μας. Είναι εκπαιδευόμενοι, αλλά είναι και σκληρά εργαζόμενοι και πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Είναι η ψυχή του συστήματος υγείας, είναι εκείνοι που τρέχουν ασταμάτητα και κάνουν όλες τις δουλειές για να καλύψουν όλα τα κενά. Είναι εκείνοι που δεν έχουν κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον συγκροτημένο για όλη τη διάρκεια της ειδικότητάς τους. Αλλά το μόνο βέβαιο που κάνουν διαρκώς είναι να καλύπτουν τρύπες. Να συνεχίσουμε λοιπόν, για να μπορέσουν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, θέλουν πρώτα απ' όλα αξιοπρεπείς μισθούς. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευση οργανωμένο, συγκροτημένο και συνεκτικό. Θέλουν να δουν ότι το κράτος μεριμνά και για την επιστημονική τους εξέλιξη, μεριμνά όμως και για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς αυτούς ρόλους. Ναι, ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτόματα, για να μπορούμε να συνοηθούμε, όταν μπαίνει η οικονομική συναλλαγή ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή, πάβει αυτόματα να είναι δημόσιο το σύστημα υγείας, γιατί πάβει να είναι ισότιμη και καθολική πρόσβαση. Μπαίνει το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης, το κριτήριο της τσέπης. Επομένως, σε αυτήν τη δύσκολη εποχή της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ζούμε, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι αποκλεισμένα από τις βασικές παροχές, θα αποκλειστούν και από τις βασικές παροχές υγείας. Διότι η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας θα εξαρτάται από την οικονομική τους δυνατότητα, από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν το απογευματινό ιατρείο ή από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν το ιδιωτικό χειρουργείο ή το ιδιωτικό ιατρείο έξω. Δηλαδή, εγώ δεν έχω χρήματα και έρχομαι για να βρω το νοσοκομιακό γιατρό για να κλείσω ένα ραντεβού για επέμβαση. Σημαίνει ότι με βάση το καινούργιο νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, δηλαδή, θα με χειρουργήσει χωρίς χρήματα. Ή απλά θα περιμένω πάλι σε λίστα αναμονής. Εκείνος που δεν έχει χρήματα θα περιμένει στη λίστα αναμονής και θα περιμένει πολύ. Εκείνος ο οποίος έχει χρήματα και ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως και σε κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα να χειρουργηθεί, όπως έχει γίνει από αρκετούς, αλλά θα μπορεί ενδεχομένως, αν αρχίσουν να λειτουργούν και αυτά τα απογευματινά χειρουργεία, να πληρώσει και να χειρουργηθεί κατά προτεραιότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και οι οποίοι είναι πλειοψηφία να μένουν πίσω και να καταλήξουν με κάποια επιπλοκή σοβαρή που μπορεί να κινδυνεύσει να θέσει εκείνο και τη ζωή του στα επίγοντα των νοσοκομείων. Αυτό το βλέπουμε ήδη να καταγράφεται. Είναι μία από τις επιπτώσεις της μονοθεματικής κατεύθυνσης των νοσοκομείων στη διάρκεια της πανδημίας. Βλέπουμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι είναι παραμελημένοι, χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι είναι απορριθμισμένοι, πάρα πολλές κακοήδες που η διάγνωσή τους γίνεται καθυστερημένα. Και σε όλα τα επίπεδα έχει επιβαρυνθεί η λειτουργία των νοσοκομείων, διότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα περιστατικά και πολύ πιο κουρασμένο το προσωπικό. Εξουθενωμένο, εξοντωμένο. Στέλλα, θέλω να... Άρα, κύριε Ιωαννίδου. Ναι, ένα τελευταίο ερώτημα στην κυρία Ιωαννίδου, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι, πολύ σύντομο, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Για μας εδώ στο Ρέθυμνο, που πασχίζουμε πραγματικά να κρατήσουμε όρθιο εδώ και χρόνια αυτό το νοσοκομείο, τι θα αλλάξει από αύριο, επί της ουσίας, τι θα αλλάξει από τις επόμενες ημέρες? Θα δούμε εσάς να κάνετε απογευματινό ιατρείο, θα δούμε τον αναισθησιολόγο που δεν έχουμε ξαφνικά να αποκτούμε? Τι θα γίνει? Όχι. Σε εμάς, στα περιφερειακά νοσοκομεία, τουλάχιστον για την ώρα, δεν θα αλλάξουν σημαντικά πράγματα, γιατί οι γιατροί που είμαστε εδώ είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε ήδη. Οι ιδιώτες γιατροί έχουν κληθεί σε πολλαπλές περιπτώσεις να βοηθήσουν το νοσοκομείο και με καλές συνθήκες, δηλαδή όταν λέμε 2.000 ευρώ αφορολόγητα κλπ. Ή με οποιασδήποτε συνθήκες εργασίας, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει το μπλοκάκι. Δεν είναι η εμπλοκή, ας πούμε, του ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Έχει αρχίσει από καιρό, δεν έχει θεσμοθετηθεί σε τέτοιο βαθμό. Αλλά ουδέποτε μπόρεσε
μπόρεσαν ή θέλαν οι ιδιώτες γιατροί να έρθουν μέσα στα νοσοκομεία και να βοηθήσουν. Άρα στην πράξη δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι με το προσωπικό που έχουμε και τα κίνητρα που δίνονται πλέον για τους γιατρούς. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κάποιος για κάποιο λόγο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στέλλα, να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Ιωαννίδου και τον κύριο Σαριδάκη. Γνωρίζω ότι το νοσοκομείο του Ρεθύμνου δίνει τη δική του μάχη, εφημερεύει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Σαν Ρεθυμνιώτης γνωρίζω και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το νοσοκομείο για το Ρέθυμνο, πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση αυτού του νοσοκομείου για το Ρέθυμνο.